Οι πρώτες διαδικασίες άρχισαν για τη διανομή συσιτιών σε άπορους δημότες των Αμφδείρων, ενώ όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Βασίλης Τσολακίδης, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με αυστηρά κριτήρια έως το τέλος του τρέχοντος έτους και θα μοιράζονται οι μερίδες φαγητού, οι οποίες υπολογίζονται στις 60. Ήδη έγινε η πρώτη συνάντηση με τις κοινωνικές μας υπηρεσίες. Έχουν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες. Έχουμε ένα μητρό, αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα αυστηρό μητρό. Και λέω αυστηρό γιατί θα είναι άδικο κάποιος που δεν έχει ανάγκη να του δίνουμε φαγητό, γιατί και να μην πιάνει τόπο, να το πω έτσι απλά. Ήδη λοιπόν γίνεται μια καταγραφή και θέλω να πιστεύω το αργότερο μέχρι να βγει η χρονιά θα σχεδιάζουμε να μεταφέρουμε φαγητό σε ανθρώπους που δεν έχουν το σπίτι τους, θα τους μεταφέρουμε φαγητό σε όλο το Δήμο Αυδείρων. Εκτιμώ ότι θα είναι γύρω στις 50 με 60 μερίδες την ημέρα, σε συνεργασία με τους παιδικούς σταθμούς, και όχι μόνο, αναζητούμε και κάποιες άλλες πηγές να εφαρμόσουμε αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε, γιατί θα είμαστε μικρότεροι των περιστάσεων, αν έστω και μια από τις οικογένειές μας δεν έχει να τα προστοζήν. Βέβαια και αυτή την περίοδο που συζητάμε εμείς δίνουμε κάποιο φαγητό και με συνεργασία και με τη Μητρόπολη Ξάνθης κάποιες μερίδες και με τους παιδικούς μας. Θέλουμε όμως να το κάνουμε πιο οργανωμένα και πιο έτσι στοχευμένα για να αποκλείσουμε αυτήν την περίπτωση που σας είπα. Έστω και μια οικογένεια να μην έχει να βάλει φαγητό στην κατσαρόλα της. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνει ο Δήμος μας και θα το κάνουμε πολύ σύντομα. Μια σημαντική κίνηση από τον Δήμο Αυδείρων, αποδεικνύοντας πως το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς είναι αναγκαίο στις μέρες μας, καθώς πολλές είναι οι οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να έχουν πλέον ούτε ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι, λόγω της ανεργίας και της οικονομικής δυσπραγίας που εξακολουθεί να υφίσταται στη χώρα.